λαχταρό, τ' αρμύρο νερό, να με φέρεις της γης τα πέρατα. Θέλω να γευτώ και να μαγευτώ απ' τα κρύβα φιλιά. Στη χαρά να ξενιτευτώ. Κράτα με, μάθε μου να προχωρώ, να θυμώνω και να συγχωρώ. Όπου φτάνω πάντα να με καρτεράς, με πάντα να νικάς. Δεν μπορώ να κάνω, μωρά Φανούλα. Και που το ξέρεις. Φανούλα μου. Ευχαριστώ σε πολλά. Αισθάνομαι και ξαναγεννήθηκα με τον νέο που μας έφερες. Ευχαριστούμε σου πολλά, Φανούλα. Έφυγε ένα πολύ μεγάλο βάρος που πάνω μας. Όλη την ώρα με αποτρέπεις. Ο Καράγιορκης απλώνεται. Μπορεί να μάθει τα πάντα για μας. Και αυτή τη φορά δεν πρόκειται να σε ακούσω. Αυτή τη φορά θα κάνω αυτό που πρέπει. Τούτο που έγινε και ήταν ένα σημάδι από τον Θεό. Και εμείς οι δυο πρέπει να είμαστε μαζί. Και ότι η ειρήνη είναι η ευλογία μας. Πρέπει να ψάξεις τους απάρους σας. Πού είσαι, Στεφανή? Είσαι με άλλη. Να μόντα τα κοτσινάθηκια. Οποιαδήποτε στιγμή και να θέλω, ανοίω το σιρτάρι του γραφείου μου και βγάλω τα στοιχεία που έχω αντίον σου για το θάνατο του Φίσερ και δείχνω τα τους Αγγλέσσους. Και ξέρεις να μου γίνεις και τέτοιες περίπτωση. Δεν την γλιτώνεις την κρεμάλα. Έχει χαζί να μπλεξε πάλι με το φίλο. Αν έκαμε έτσι πράγμα, βάλαχη να την αποκληρώσω. Όχι, όχι. Έφκανε η γλώσσα μου αγκιά να της εξηγώ ειν τα λέσσιν εντός ο άνθρωπος. Να χαρείτε ότι αγαπάτε. Μην πείτε κανένου ότι ξανασμίξαμε με τον Πέτρη. Ακούσες, Ανδρονίκη. Αν πρέπει να μάθει ο Καράγιορκης για τη Γαλατέν και τον Πέτρη. Θέλεις να σκέψουμε να δημιουργούμε αντίστοιχα τους προδότες. Να παραμερκάσουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής και να αρκέψουμε να σκοτώνουμε. Πόψε να γίνει εκείνο που σχεδιάζαμε τόσο καιρό με τους απάρους της Χριστίνας. Έτσι είπε ο φίλος. Πόψε ένα μυάλι νύχτα για λόγου μας. Ναι. Ήρθε η ώρα τους. Τώρα έκαμε στο τούτο. Ύστερα να κάνει άλλο. Μετά άλλον και πιο. Σας τα τσεγυράσει. Είναι πολλά δύσκολη η ζωή που θυκευαίνουμε και θα έρχομαι πώς. Γιατί θα καταφέρουμε να την αλλάξουμε. Εμπρός. Η Αλεξάνδρα είμαι. Χαρά στην πόθηκε αντραμοσύνη σου. Ύστερης που κοινά που έκαμε, σε εσείς το θράσο και πιάνε με και τηλεφωνώ, α? Όπως δείχνουν τα πράγματα, οδεύουμε μπρος στο τέλος και το άχρηστο του Καραϊόρκη. Ένα το που θέλω. Γεια του Τούκ. Είσαι υγεία, λοιπόν. Και σε μεγαλύτερες νίκες και σε μια συνεργασία φίλη μου που θα φέρει σε όλους μας κέρδη και χαρές.
Ευχαριστώ. Στην υγεία σου. Θέλεις να κάνω κάτι με την υπόθεση της Αντρονίκης? Πολύ εύκολο τώρα που είμαι συνέχεια μέσα στο κονάτσι. Όχι, δεν θέλω να κάνεις κάτι. Απλά να έχεις τα αυτιά σου και τα μάτια σου ανοιχτά. Προσεκτικά όμως, μην κινήσεις υποψίες. Mm. Ούτε θα ρωτάς, ούτε θα ψάχνεις. Εντάξει. Μόνο να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά να βλέπεις. Όλα τα άλλα είναι δική μου δουλειά. Έγινε και κάτι. Σαν τι να γίνει. Είσαι πολλά ψυχρός μαζί μου. Έκανα κάτι λάθος? Όχι. Απλώς με βλέπεις σκεφτικό, γιατί υπάρχει κάτι που με προβληματίζει και δεν με αφήνει να ησυχάσω. Τι σε προβληματίζει? Σκεφτόμουν τη δολοφονία του Φίσερ και την ομολογία αυτού του παιδιού που έγραψε πριν αυτοκτονήσει. Έμαθες κάτι άλλο? Όχι, αλλά είμαι σίγουρος ότι εμπλέκονται κι άλλοι σε αυτήν την υπόθεση. Αυτό το παιδί δεν ανήκει στην ομάδα μας. Και είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην οποία να ήταν μέλος. Άρα αυτά που έγραψε δεν ήταν αλήθεια. Έγραψε ό,τι έγραψε για να καλύψει κάποιον. Μπορεί. Ποιος είναι όμως αυτός ο κάποιος? Πού θα πάει θα το μάθουμε. Είναι θέμα χρόνου. Εσύ? Τι θα κάνεις σήμερα που είναι το ρεπό σου από το ορφανοτροφείο? Είναι Κυριακή. Ευχαριστώ σου πολλά. Θα πάει στο καλό. Κι όπως εκλώχαν πας την κούρβαν για πάρει κι ο άκφαλος μας ήταν τελευταίος, διά του μια με το ξυλού του αναβάτης. Όχι ξυλού, Αντρέα μου, κάνει μητσίν τώρα και το πράγμα, κάνει μητσίν. Διά του μια με το κάνει μητσίν. Κι ακίνησε ο άκφαλος μας κάτι βούρι, όπως τη σφαίρα που βουρούσε. Κι ακίνησε έναν έναν να τους ρέσει όλους τους άκφαλους. Και λίγο πριν φτάσουμε στο τέρμα, ενώ ο άκφαλος μας ήταν τελευταίος, εγκέρδεσε και ήρθε πρώτος. Ο άπαρος μας είναι ο καλύτερος άπαρος του κόσμου. Ένα γερτά πάντα ζούλιο στις κούρσες. Και ο άπαρος ο παππούς σου, πού είναι τώρα? Είπε πως ήσαν να κανονίσει κάτι δουλειές. Να και μετά με τσέφια πάντα. Είπε σας την ιστορία, Ανδρέας, ναι. Δεν προλάβες. Είπε happy to say that, αρχίστε. Ο Αντζουνής, άμα βάλει κάτι στο νου του, αν δεν τα καταφέρει, εν σταματά. Τώρα, όλη η χώρα ξέρει τον Αντζουνή, τον Νικητή, τον Άρκοντα, τον υπόδρομο. Παππού, θέλω να βγαίνω κάθε Κυριακή στον υπόδρομο, να δω τις κούρσες. Ήχε, καλή, να σε παίρνω. Άντε και πόψε, να γιορτάσουμε την νίκη. Βέβαια, να κάνουμε μια άλλο πάρτι πόψε στο καμπάρι καλό και επίσης να τιμήσουμε και τη Χριστίνα τη Φύση, γιατί ήταν σε μας πολλά η κοπέλα. Παππού, θέλω να το λίγο στο πάρτι πόψε. Ανδρέα μου, να παίζεις να γεμηθείς, γιατί αύριο έχεις σχολείο. Άντε, μανά. Σε μια ημέρα να το χάσω το σχολείο μου, τι πειράζει? Όχι, 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 μόνο ακούσει να μου σου λένε η μάνα σου. Πιάστε τη θέση σου και πηγαίνετε πάνω να πάνε να ξεκουραστείς εσύ. Γιατί εμείς έχουμε να κάτσουμε να συντύχουμε για το πάρτι μπόψε στο καπάρι. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Άντε, άντε, κύριε μου, άντε. Πάμε και να μου πεις τσάλα. Να μου πεις τσάλα για τους απάρους ρε που είσαι. Άντε, κύριε μου. Πρέπει να ήταν πολλά ωραία η κούρση κατά τα λεγόμενα τα Αντρέα. Ήταν. Ευκάλαμε και κάμποσα ριάλια, παππού. Ευκάλαμε πολλά ριάλια, είμαι πολύ ευχαριστημένος, κορύφαν. Καλώρα, Αντζουλή, είναι να μπού σκέφτεσαι. Έχω να σου πω, κορή Ρίτα, η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι και να μπορεί να γίνει υπόψε. Ο Μητσής επέλανε με ο άπαρος του και ο άπαρος του, δηλαδή να μ' αραζώσει πολλά, άμα μάθει ότι ο πήγασος ψόφισεν. Μα είναι να μ' αραζώσω και εγώ, γιατί εγώ έτσι θα μ' αραζώσω. Πολύ είναι να μ' αραζώσουμε έναν Τζουλί, αμα ούτε εμένα μου αρέσει που να θυσιάσουμε τους απάρους. Αμα είναι να μου να κάνουμε, να το κάνουμε.
για να γλιτώσουμε από το μεγαλύτερο μας εχθρό. Μεν εξιάνης κάνουμε το για τον Ανδρέα μας. Εντάξει, και μόνον το μπορεί να θυσιάσουμε τα σαπάρους. Είμαι μια δεύτερη αμαρτία που να κάνουμε είναι ότι να θυσιάσουμε και τη Χριστίνα. Εμετάνωσες, παππού. Η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι να κάνω πίσω. Αμα όχι, είναι εμετάνωσα. Είτο πια από εκεί στο φύγω για να βεβαιωθούμε ότι ούλα να δουλέψω ρολόι. Γιατί δεν κάνω να κάνω υπόψη. Για τούτο να αρχίσεις να στραφείς εσύ. Ναι, για τούτο. Άρα συνεχίζουμε όπως τα συμφωνήσαμε. Ναι, όπως τα συμφωνήσαμε. Εδώ που ήρθε η ώρα τελικά, ησυχάσουμε από τον Καραγιώργη. Εγώ αν μεν το δω κρεμασμένο, θα ησυχάσω. Ρίτα, υπομονή, κι όπου κι αν είσαι, άκου το. Εγώ τώρα θέλω εσείς να πάτε από εκεί στο καπαρέ, να βάλετε τέρπι, ένα καρσόνια, να συσταρίσουν, να τα ετοιμάσουν όλα, γιατί έχουμε μεγάλο κόσμο, μεγάλη δουλειά απόψε. Και εμένα να με αγγίξετε με τον Τζόρτζι, γιατί θέλω να του συντύχω. Καλό. Άντε. Εσούρ να μπούραν εις φαρίντα. Ίντα μου τηλεφώνησε πάλι η Αλεξάνδρα να πάω. Μάντως όχι για καλός σκοπός. Κάποια παγίδα σου έχει στημένη πάλι. Και πρόσεξε καλά. Πήρες το μάθημά σου. Μην την αφήσεις να σε ξαναγελάσει. Τούν τη στράτα δεν θα μου γελάσει. Όπως λαλεί και εσού του διέσουν τα λαβέρκα με το φίβο. Οι υποψιάζουμε ότι είναι αντάμα που μάχονται να πιάνε το πόη μου. Μα από την άλλη, είμαι περίεργος να μάχω να μαγειρεύει του διεροκόλα. Curiosity killed the cat, λένε στην Αγγλία. Περιέργεια σκότωσε την κάτα. Αν πάω και αν της δείχτω, θα μείνω πόμακρα να δω ποιος είναι ο σκοπός τους. Καραγιώργης, την πρώτη φορά σε συμβούλευσα και δεν με άκουσες και είδες τι έπαθες. Αυτή τη φορά θέλω να μ' ακούσεις. Δεν θα ξαναπέσεις στα δίχτυα αυτής της μικρής οχιάς. Δεν θα πας απόψε, μη φας το κεφάλι σου, ακούς. Δεν θα πας. Εντάξει, έτσι θα πάω. Τα μάντρος είναι να μάχουμε όμως. Να στείλεις κάποιον άλλο στο σπίτι της Κριστίνας και να τους ηχήσεις κιόλας. Ωραν ώρα φαρίντα, χαρκούμε σε ποιος ήταν η σαμπηλό μου. Έλα τώρα, αν δεν ταιριάζαμε, δεν συμπεθερκάζαμε. Έτσι δεν το λέτε εδώ. Τώρα που το λαλούμε, σκέφτηκα και ποιον να πέψω. Ποιον? Τον Τζόρτζ, ενώ κατάλληλότερος για την δουλειά. Ω, yes! Μπράβο! Αυτός είσαι! Άκου να σου πω, ρε Ζόρτζ, για τη δουλειά μου που να γίνει υπόψη, δεν έχω καμιά αμφιβολία. Ξέρω ότι να πας είναι όλα καλά. Μα από την άλλη, ήτο να θέλα να έχω ένα δικό μου τζαμί κατάειρα να θωρεί και να βεβαιωθεί ότι όλα πας είναι εντάξει. Τώρα δεν θα μπορώ να σου τα μας ώρα, κουμπάρε. Θέλω να είσαι εσύ τζίνος που λαλώ. Μα να πάω να επιβλέπω που να σαγέψουν τους απάρους. Ναι. Γιατί του φίλου δεν έχω το εμπιστοσύνη. Αμα είναι για μένα δικός μου άνθρωπος και παρακολουθεί ότι όλα ενίσχονται σωστά, καταλαβες. Ένα μάθω και από πρώτο χέρι τέλος έγινε και είναι δουλειά. Θα καρτερώ που το φίλου να μου τα πει όπως θέλει εκείνος, καταλαβες. Και γιατί πρέπει να πάω εγώ? Γιατί εσένα, ρε κουμπάρε, δεν θα σε υποψιαστεί κανένας. Εσύ είσαι οικογενειακός φίλος της Χριστίνας. Τη μια την άλλη πάεις. Ναι, αλλά αν με δει κανένας και άξιπα βρεθώ υποπτός. Σε λίγα μέρα, άκου να σου πω. Να πεις ότι σαν έρχεσουν από τη χώρα, έλειψε σου η βενζίνα, και έμεινε τα μάξη, καταλαβες. Και αναγκαστικά επίτσαμε που τους ξέρεις
να ζητήσεις βοήθεια, να σε βοηθήσουν τέλος πάντων. Καταλάβες. Και από την άλλη, να γίνει και η δουλειά μας καλύτερα διπλά, αν πάεις. Είναι που θέλεις να πεις. Ακού είναι που θέλω να πω. Εκτός που την Αλεξάνδρα να πει και εσύ τα ίδια πράγματα μετά της. Καταλάβες. Να έχει δυο μαρτυρίες εναντίον του Καράγιορκη. Δυο μαρτυρές βαρούν περίτου που ένα. Σωστά. Σωστά. Καλά. Να πάω, Αγγιουλή. Μην έχεις δεμιά. Είναι η καλύτερη λύση να πάει ο Τζόρτζ. Να το πω ύστερότερα που να το δω. Τα κανονίσαμε να βρεχόμαστε και οι πληροφορίες για τον Αγγιουλή. Τα σήμερα είναι η κούρσα του υπόδρομου και πρέπει να μάχω νέα. Και εσύ πιστεύεις πως αυτός θα σου κάνει το χατήρι να πάει στους στάβλους για σένα? Γιατί να μην μου το κάνει. Τόσες ευκολίες του έκανα εγώ. Και γιατί δεν στέλνεις κάποιον άλλον? Γιατί τον Τζορτζ ξέρει τον η Αλεξάνδρα και θα παραξενευτεί. Α, και αυτό σωστό. Και από την άλλη, αν είναι αλήθεια πως το αρκάζει να μου κάνει κάτι, να πέσει ο Τζορτζ μες στη τσάκρα. Καταλαβες. Και έτσι συμφέρει μας εμάς, διότι να γυρίσει το κακό πάνω τους, έτσι να ξέρουν πως εγώ τον Τζορτζ. Αν τους το πει ο ίδιος? Θα πει έτσι πράγμα γιατί του συμφέρει. Ότι συνεργάστηκε μετά. Αν μάχει έτσι πράγμα ο Αντζουλής, να τον παίξει για το σίλιο. Και του γελασμά του η κουβέντα. Του τι χαρκούνται πως βγάλουν τον τάφο μου, αμά είναι εγώ που βγάλω τον δικό τους. Πάντε και κανονίσαμε να γίνουν οι δουλειές μας την ίδια νύχτα. Με μπέρδεψες τώρα. Τώρα μιλάμε για το ραντεβού με την Αλεσάνδρα ή έχεις κάτι άλλο κάνεις? Τούτον, Φαρίντα, το κλειδί του χρηματοκιβωτίου του Αντζουλή και τούτον του σπιτιού του. Πόψε όλα τα ριάλια του να είναι καπνός. Και πώς τα έβαλες το χέρι εσύ γι' αυτά? Τούτα ήταν την κλίκια. Μακάρι αν καλά ο Στεφανίτσι με είναι λόγοι που τον εμέχεσε το χάντο. Ένα πελάνο που να δουν το χρηματοκιβώτιο ανοιχτό, δίχα να το πειράξει κανένας. Να τα ρίφει κι ο ένας πας στον άλλον και συνεφαϊούζει. Ναι, αλλά τον πρώτο που θα υποψιαστούν θα είναι τον Στεφανής, που έχει κατακλείδια. Στην αρχή είναι να υποψιαστούν τον Στεφανή. Αν μάλιστα είναι να κανονίσω λίγο να βρουν αποδείξεις και στοιχεία σε έναν από τούτους ούλους που είμαι στην κλίκα και να πιαστούν μεταξύ τους. Διέρη και βασίλευε δηλαδή. Διέρη και βασίλευε. Oh my god! Και ποιο θα στείλεις να πάει στη Σφικοφολιά? Χωρίς τον ομπρό σου. Εσύ? Εγώ να πάω, Φαρίντα, για να ξέρω πως η δουλειά μου να είναι σίγουρα. Κι αν σε δουν? Ποιος είναι να με, ο Αντζουλής, η Ρίτα, η Βανούλα να μες το καμπαρέ. Η Βουλουρενζού και ο Ανδρέας να κοιμούνται του καλού καιρού. Καλό κι αυτό. Μακάρι. Και αυτά ξέρουν πότε τους ήρθε, Φαρίντα. Χαίρομαι. Μάθαμε ποιος δίνει στον Καράγιορ και τα γράμματα που έστειλαν στην Πολύμνια. Όχι, στρατό, δυστυχώς δεν μάθαμε τίποτα ακόμα. Κρύβεται κάτι. Χίλιες δυο δικαιολογίες. Στο σύντροφό σου, στο φίλο σου, στον αδερφό σου, γιατί! Συγχώρα μου, στρατό.
Έρχεται λοιπόν πάλι προς αυτούς ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντες όσοι ήλθουν. Μανά, είσαι καλά. Καλά είμαι, κόρη μου. Έγινε και τίποτε? Όχι, τίποτε δεν έγινε και. Ήρθα να σου πω μια καλή νύχτα, μπριχούν από να πέσω. Καλά έκαμες. Μα Γαλάτια μου, μεν έχεις την έννοια μου και εγώ είμαι καλά. Ειδικά τώρα που άκουσα πως ξανασμίξετε με τον Πετρί, σαν να και ξανά βρανάκουν τη χαρά μου. Ναι? Καλά το κατάλαβα ότι να πούμε στην κάμαρη της Αντρονίκης, Γαλάτια μου. Μα θα πας να καληνυχτήσεις την Ειρήνη, γυρεύκησε το μωρό. Ναι, καλό, να πάω τώρα. Άντε πάει, ναι, και αμέσως σε δει ένα ξαναμείνει ο ξυπνιός το πρωί. Ξέρω το. Να πάω να βάλω τη μίτσα να πέσει και στερείς. Να πάω στον Πετρί, με καρτεράτε. Να πάεις και να κάνεις όση ώρα θέλεις. Να πάεις στον άντρα σου, κόρη μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Πολυμνία. Ναι, Αντρονίκη. Φαίνεται πως στη ζωή της Γαλάτιας μας τα πράγματα αρκέψασαν και μπαίνουν σε μια σειρά. Κατά που θωρώ, η κουβέντα με τον Φίβο είναι να κλείσει. Και ευτυχώς, ο Πετρίς είναι να τη σταθεί. Θα με χρειάζεται πιο δάμε. Θα αρκούμε πως μπορεί να ήρθε η ώρα να φύγω από τα πόθηκια σου. Να πάω στο μοναστήρι. Ναι, μπορεί και να ήρθε η ώρα. Σκέφτομαι και για το κοτσάνι. Είναι που σκέφτεσαι για το κοτσάνι. Το ας σε πειράζει που το εδέχτηκα. Να πω του Καραγιούρκη πως εν το θέλω. Να μην νομίζεις πως του έχω υποχρέωση μπάλε και πως να σε ξαναπροδώσω. Κι ας το κοτσάνι, Αντρονίκη. Ξέρω είναι τα λόγια στο εγκέρτησες. Αμα ξέρω γίνα που σημαίνει για λόγου σου. Εν κρίμα να το αρνηστείς. Τούτον το σπίτι έπρεπε που να σ' αρκείς. Να το δικό σου. Είναι κρίμα τώρα που το έχεις μες στα χέρια σου να το ξαναχάσεις. Ο κεφαλός. Εμπέρνα. Μην είσαι στην εννιά μου εμένα όμως. Εσύ να πάει και να περάσεις ωραία. Ξέζεις να διασκεδάσεις ύστερα από κοτσά μου, Νίκη. Μα μωρό μου, μου κάνει την ψυχή να σε αφήκω μόνη σου. Ειδικά μετά που έμαθα ήταν που σου έκαμε ο παλιάρθρωπος, είναι πολλά πιο δύσκολο να σε αφήνω μακριά μου. Είμαι καλά, μαμά μου. Μόνον και μόνον που σου είπα και ξέρεις το μυστικό μου είναι πολλά καλύτερα. Δεν ξέρω ανάγκη να είσαι συνέχεια μαζί μου. Είτε μαζί είμαστε, είτε χόρκα, εμείς είμαστε ενωμένες πιο σωστά. Ναι, αγάπη μου. Θα αφήσουμε κανένα να μπει ξανά ανάμεσά μας. Ό,τι και να γίνει. Θέλω να μου το υποσχεθείς τούτο. Γιατί ο Καραγιώργης είναι πολλά πονηρός. Και ξέρεις να μου μπορεί να σκεφτεί, να πει, να κάνει για να μας χωρίσει πάλι. Πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη η μια της άλλης. Εμπρός. Ναι. Εμπρός, ποιος είναι.
Κλείσαν το. Λαλίσαν ο Καραγιορκής. Ανησυχήσεσαι τώρα. Από πού γιατί είναι ο Καραγιορκής. Άντε πήγαινε για να αρκίσεις. Ναι, αλλά αν ξαναχτυπήσει το τηλέφωνο να μην το απαντήσεις, εντάξει. Δεν θα απαντήσω. Να ξεκουραστώ. Αλλά κι εσύ, όχι να βιαστείς να στραφείς πίσω. Θέλω να διασκεδάσεις και για τις δυο μας πόψη. Κι αύριο το πρωί που να βρεθούμε να μου πεις όλες τις λεπτομέρειες που το πάρτι. Εντάξει, αγάπη μου, να σου τα πω. Άντε, πάω και θα αρκίσω. Μα... Καλά, λέω. Να αρκίσω. Άρχισε, ρε Γιώργη. Συγχώρα μου. Δεν τα είχα πάρει κάπου τον Αντζουλί. Πώς θα πήγαινε ο άπαρος του στον υπόδρομο. Επήγαινε καλά. Ενήγησε που την πρώτη κούρσα. Τώρα άνοιξε με τα αντίμια που ενήγησε για ανιδουστημένη κούρσα. Πάντως, μια βολά στο καπαρέ, καμούσε μια ολόκληρη την υπόψη. Ωστε έτσι, α. Γλέγκια και χαρές. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου διάς. Αμα θέλω ρε Τζόρτζ να κάνεις κάτι της διαλέγου μου σήμερα. Είπε μου. Θέλω να πάεις σε έναν τόπο και να δεις αν θα γίνει τίποτε παράξενο. Ναι. Είναι τα παράξενο να γίνει δηλαδή. Είναι τα τόπο. Κοίτα, μπορεί να μην γίνει και τίποτε δηλαδή, σα. Ναι. Το θέλω να πάεις στους σταυλούς της Χριστίνας, ρε. Για πια με τηλέφωνο την Παστάντα η κόρη της και θέλει να με δει, λάλη. Και εγώ δεν έχω πολύ όρεξη να πάω. Αμα από την άλλη, θέλω να βγω από την έννοια. Να μάθω ποιος είναι ο σκοπός της. Α, και γιατί θέλει να βρεθεί η Αλεξάνδρα, δεν μου θέλει να σου πει. Αν έξερα ρε Γιώργ, έφτασε μπέμπα εσένα. Έτω εσύ ξέρεις την καλύτερα που λέω μου ρε. Να πάει τσάμι, όνες πεις πως σε βεψάει, α. Τραχάντες μου πει τσάμι τυχαία. Να είσαι να μπουν να γίνει. Έχω περιέργεια βολίνα, έτσι είναι επικίνδυνο. Όχι, επικίνδυνο, είναι επικίνδυνο. Και θα ξέρει κανένας πως σε βεψάει, ο Αν. Όχι, όχι, να πω θέλω να ξέρω ότι έβεψε σου. Ε, θέλω να πάεις. Ναι, για λόγους είναι να πάω. Μπράβο, ρε Γιώργη. Εμπρός. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Χαρίκλια. Χρονιέρες δαμάνια. Πού έχαθηκες? Είχα κάποιες δουλειές, αλλά τώρα θυμήθηκα σε. Θέλω να σου πω, είναι εσύ που τηλεφωνάτσε πριν. Ναι. Αλλά απάντησε το η μάμα σου. Και πρέπει να το κλείσω. Αλεξάνδρα, πρέπει να βρεθούμε κοντά να μιλήσουμε για κάτι. Θα κανονίσουμε. Σήμερα πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να μπορέσεις. Ευβία να σε δω. Καλά να έχω ευβία. Αλλά εσύ πολλά καλό. Δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι. Η μάμα σου είναι σπίτι. Λείπει. Αμά να αρχίσει να στραφεί. Και αν μας δει κανένας άλλος. Με φάση δεν θα μας πάρει είδηση κανένας.
Να έρθω στην αποθήκη. Όχι στην αποθήκη. Θέλω από το καντζέλι που δά στους στάβλους. Ξέρει, τσάι, μπορεί και σε πάντα. Να με δεις λίγο παρακάτω. Και οι γλεπάτορες, θα μας δουν. Μένε εσύ σε έννοια και θα μας παρήγησε κανένας. Εντάξει. Σε καμιά ώρα. Να σε καρτερώ. Εδώ που βράμε και πλάσμα να μας βοηθήσει με το σχέδιο μας, πόψε. Ξαφνικά, το σπαθί του όμορφου πρίγκιπα έπεσε στα σκαλιά του παλατιού. «Τώρα έφτασε το τέλος σου», φώναξε ο κακοστρατιώτης. Και σηκώνοντας το σπαθί του, το ακούμπησε στο στήθος του πρίγκιπα. «Πρώτα θα σκοτώσω εσένα και ύστερα θα πάρω την πριγκίπισσα και θα φύγω μακριά». Από το απέσιο γέλιο του συστήκε ολόκληρο το παλάτι. Κοινή την ώρα, ένα λευκό περιστέρι φάνηκε στον ουρανό. Φτερούγησε χαμηλά και περνώντας από ανάμεσά τους, άγγιξε με τα παλά φτερά του το μέτωπο του πρίγκιπα. Ήταν ένα φιλί αγάπης που του το στείλε από το παραθύρι ψηλά, όπου παρακολουθούσε τη σκηνή η πριγκίπισσα. Ανίκητος έγινε ο πρίγκιπας μετά από αυτό. Σηκώνει το χέρι του ψηλά και σπρώχνει τον κακό στρατιώτη μακριά. Τόσο μακριά που ακόμα κυλά και πάει. Γιατί την αγάπη την αληθινή, κανείς δεν την νικάει. Μπράβο! Μπράβο, πολλά ωραία το παραμύθι σου, Ειρήνη μου. Αλήθεια, αρέσει σου. Αλήθεια, καλό ψέματα. Και πέ μας, να που ήταν τούτο που έδωκε τόση δύναμη του πρίγκιπα. Η αγάπη, Γαλατιά μου. Η αγάπη, α. Ναι, έδωκε του την αγάπη της και εκείνος έγινε πολλά δυνατός. Εν έτσι που μας έμαθες, ότι η αγάπη νικά τα ούλα. Έτσι είναι η αγάπη μου. Έχεις δίκιο. Στη ζωή μας, ακόμα και αν δυσκολευκούμαστε, αν έχουμε αγάπη μέσα μας, αντέχουμε. Αν μαφεί η αγάπη που την καρδιά μας, χάνουμε και τη δύναμή μας. Δηλαδή, το μυστικό είναι η αγάπη. Ναι. Η αγάπη ούλα μπορεί να τα κάνει. Άτε. Εν ώρα να κοιμηθείτε. Συγγνώμη, λακκή μου. Συγγνώμη, μάμα. Μακάρι να μην μάθεις ποτέ πως η κορή σου έκανε έτσι πράγμα.
Καλώς τον Μιχαηλά. Ή... Να μου δώρω. Ήρθε σαν συνόδευτος που είναι η Καρδιόπη. Εσκέφτης να τα δαμένα δώρε, α. Ήταν να την πιάσει ο κόλπος. Ήταν να μας πετάξει έξω από το μαγαζίν της και να σχίσει και τα συμβόλαια. Που την άλλη, αν την έφερνα και δώρε, δεν μπορούσε να χάσει πάσαν ιδέα και να γλιτώσω και εγώ που λόγω της. Όχι, μην το αποκλείς. Αν την έφερνες και τρεις φορές, ήταν να γλυκαθείς, να θέλει κι άλλον, έτσι όπως τα κομπελούθια με τα τσοκολατούθια. Ήταν να σ' αρέσει. Είμαι αυτός σου. Έμπηκε η Χριστίνα η Φίσερ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρετώ την καλύτερη προπονήτρια αλόγων όλης της Ιφηλίου. Υπερβολές, κύριε Αντζουλή. Όχι, όχι, με μου το λαλίστω, γιατί καλύτερη στη δουλειά της σούλων των κόσμων είναι εσύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Μα η Αλεξάνδρα είναι καλύτερα, γιατί ήρθε μετά σου εσύ. Όχι, και λυπάται πάρα πολλά. Θα έρθει όμως την επόμενη φορά οπωσδήποτε, μου είπε. Ενάρτη, σίγουρα ενάρτη, γιατί είναι το μοναδικό πάρτι που κάνουμε. Να κερδίζουμε κάθε φορά και κάθε φορά να κάνουμε κι άλλο πάρτι. Έτες και τις χορούες μου. Η κόρη μου, η Ρίτα και η γόνισσα μου. Καλησπέρα, κυρία Φίσερ. Καλησπέρα. Χαρά μας που μας θυμάς με την παρουσία σου απόψε. Και συγχαρητήρια και για τη μεγάλη νίκη. Εκτιμούμε πολλά τη βοήθειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολλά που σε ξαναθωρώ. Κι εγώ επίσης. Να σου συστήσω την κόρη μου, τη Φανούλα. Άκουσες τόσα για Λόουτη. Σε ευκαιρία να τη γνωρίσεις και από κοντά. Χάρηκα. Κι εγώ. Είναι νορόμα. Αλήθεια, αγάπη μου. Είμαι στα αλήθεια εδώ. Thank you.
πώς. Γιατί δεν βρεθήκαμε τζόμε που βρίσκομαστε στην πάντα. Πες μου ένα που με θέλεις και να σου εξηγήσω ύστερα. Για την αυτοκτονία του Βιρονή και το φόνο του Φίσερ που ήθελα να βρεθούμε. Αλλά μας έσαι με τον την κουβέντα, αφού έκλεισε την υπόθεση, είναι κλεισέ. Αλεξάνδρα, μπορεί ο Βιρονής στο γράμμα που έγραψε να λέει ότι έκαμε τον φόνο επειδή ήταν σε οργάνωση κατά τους Εγγλέζους. Αλλά κι εγώ και εσύ ξέρουμε ότι είναι ψέματα. Αν ανακαλύψουν έτσι πράγμα οι Εγγλέζοι, η υπόθεση θα ξανανοίξει και οι υποψίες θα στραφούν πάλι πάνω μας. Τι είναι τέλος να μάθουν οι Εγγλέζοι έτσι πράγμα, αν ήταν για μην τον Βιρονή σε παρακράτικη οργάνωση. Ποιος είναι να τους το πει. Εδώ αν είχα συντρόπον τούτη να ξέρουν συγκίνη που τους πολεμούν, θα εφόβονταν. Αμα τρόπον δεν έχουν. Έπρεπε να γράψει άλλη δικαιολογία ο Βιρονής. Είναι παιχνίδι το θέμα της απελευθέρωσης του τόπου. Μπορεί να μπλέξουν πολλοί αθώοι. Ούτε γίνηκες έτσι πατριώτης, Σαχαρίκλια. Ούτε σε έπια είναι εσένα η έννοια των παρακρατικών. Ξάε πρωτοί μας να μπερτέψουμε εμείς. Το Φίβο θωρείς τον ακόμα. Γιατί με ρωτάς για τον Φίβο. Γιατί ο Φίβος είναι να ξέρει αν συνεχίζονται οι έρευνες. Δεν έχω καμιά σχέση με τον Φίβο. Γιατί μη σκέφτεσαι να το ξανακοντέψεις. Δεν έχω την όρεξη να το ξανακοντέψω. Αλεξάνδρα, θέλω να ξέρουμε αν υπάρχει ακόμα οτιδήποτε εναντίον μας. Θέλω να μάθεις. Καλά. Να κάνω το που μου ζητάς. Αν μαθώ να μου κάνει και εσύ μια χάρη. Είπα σου, είναι ανάγκη να μου σιερώσεις τα πουκάμισα. Μπορώ να πάνε χώρος μου. Είμαι γυναίκα σου. Αρέσκει μου να σε περιποιούν. Αν ήσουν σήμερα και αμένα ακούσεις το παραμύθι της ειρήνης μας, ήταν να γεμώσουν τα μάτια σου. Ό,τι γεννήσκεται γυρών της, καμήνει το ιστορία. Έχει χάρισμα η ειρήνη μας. Και όμως αν είχα τούτο, έχει διέσθηση, ξέρει, νιώθει. Σήμερα είπε μου πως αν έχεις αγάπη μέσα σου, μπορείς να ξεπεράσεις κάθε εμπόδιο μου να βρεθείς στη στράτα σου. Γιατί η αγάπη ούλα λικά. Σαν να τσαίταν μες στο νου μου. Τα μωρά, ένα φόα. Σκέφτομαι να πρέπει να πω στις μανάες μου ότι να πιάμε την ειρήνη και να φύγουμε να μ' ανησυχάσουν τα πράγματα. Είπε σωστό. Όχι, όχι, δεν τους είπα τίποτε. Καλύτερα, καλά έκανες. Αρκούμε έτσι να τις πειράξει. Χαρήκαν πολλά μ' ανεμάθαν ότι ξανασμίξαμε. Καλά, Δία μου. Άφησε τα και τα υπόλοιπα, κάνω τα γιο. Σου αρέσκει να σε περιποιούμε. Αν είμαι μες στα πόθια σου να φύγω. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να αφήσω. Δεν τα με αφήνεις να συντυχάνω, μανίσιο μου καλό. Είσαι ακόμα πικραμένος για εκείνο που μου έκαμε ο Φίβος. Δεν είμαι πικραμένος. Είμαι μαραζωμένος. Σκέφτομαι τι είναι όλα που πέρασες από το Φίβο. Σαν την αγκάλι σου ενέχει. Δεν θέλω να την ξαναχάσω. Δεν θα την ξαναχάσεις. Όσο ζω, είναι δική σου. Στράτο. Στράτο, γιατί ήρθες. Είναι πολύ επικίνδυνο, μπορεί να σε δω. Το ξέρω, αλλά έπρεπε να έρθω. Μακάρι να μπορεί να σου πω πόσο χαίρομαι που είσαι δαμέ. Αμα δεν μπορώ. Φοβούμαι, Στράτο. Τρέμει η ψυχή μου για λόγω σου, γιατί ο Καραγιώργης ξέρει πολλά περί του πράγματα για λόγω σου από ό,τι νομίζεις. Κι αυτό το ξέρω. Όλα τα κομμάτια. Ξέρεις... Ξέρεις και... ποιος σε προδώνει.
αυτό ακριβώς το λόγο ήρθα. Επειδή έμαθα ποιος άνθρωπος έβαλε τη ζωή μου σε κίνδυνο. Η Ανδρονίκη. Και γιατί να θέλω να σε βοηθήσω? Εσύ πάλι ήρθες για να σε βοηθήσω. Μπροστά μου πολλά χαρικλία. Εμπέρτεψες με σε ένα φόνο. Εντάξες μου ένα σωρό πράγματα και γιο κέρτος εν τζέλιδα. Τότε που να σου ζητήσω, το λιότερο που μπορείς να κάνεις για να βγάλεις την υποχρέωση που μου έχεις. Να μου θέλεις να κάνω. Καρτερόρα της ώρας να έρθει ένας άνθρωπος που το θέλω πιο μες στα πόθηκιά μου. Σκέφτηκα να του κάνω κάτι για να τον ενοχοποιήσω, που να εσυχάσουμε και γιο και μάνα μου λόγω του. Ποιος είναι τόσο άνθρωπος? Ο Καραγιόρκης. Ο Καραγιόρκης. Εννοείται πως τούτα που σου λαλώ να μείνω μεταξύ μας. Σου συμφέρει ούτε εσένα να μαθευτεί να μπορεί να γίνει υπόψη εδώ με. Να μου να κάνεις τον Καραγιόρκη. Και εμένα γιατί με θέλεις να σε βοηθήσω? Να τον κατηγορήσω ότι ψάχνει τα λόγα της μαμάς μου. Τα οποία ψάχνει τα ίδια εγώ. Στο πρωί θα μείνει ένα. Πρέπει να έχω αποδείξεις ότι το έκαμε τζίνος. Γιατί μ' αν είχα η δική μου μαρτυρία, δεν μπορεί να σταθεί. Και θέλεις με να είμαι μάρτυρας? Αλεξάνδρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήμουν δαμέ. Για ποιο λόγο ήμουν δαμέ, ήταν που ήθελα. Μια ζωή υποτιμάς με. Είναι για τούτο που σε θέλω. Θέλω την ώρα που να μιλούμε να έρθει και να δοκείς που πίσω, βασίν και φαρή να δω και χαμέ. Και να πω ότι είναι εγώ που τον είδα και ότι είναι εγώ που του εχτύπησα. Έτσι να τον έχω για αποδείξη μου. Κι αν με δει. Θα σε δει. Να σε χωσμένει και να έρθεις που πίσω του. Άρα να σε ξέρει ότι είσαι δάμε. Δεν έχεις φόν να μπερτέψεις. Αν έβαλε σκοπό να τον ενοχοποιήσεις, μπορεί και να τα καταφέρεις. Μπορείς να ξέρω αν θα τα καταφέρω. Πες μου να με βοηθήσεις. Ναι, να σε βοηθήσω. Κάποτε, ας πούμε, να μοιραστήκαμε κάτι που εχωρίζεται με τίποτες. Έγισε σου ο φιβός. Κι αμέ με το ζόρι. Επάσκησα να γλιτώσω, εφώναζα, μα δεν είχε κανέναν τζάμε να με ακούσει. Πατρί μου, να μου παθές. Συγγνώμη, Βρατία. Συγγνώμη, δεν μπορώ. Πίνω στην υγεία του της όμορφης κυρίας, της Χριστίνας της Φίσερ, που αν δεν αναλάβανε τους απάρους μας, έρθαχαμε τους τις επιτυχίες και τούν την νίκη. Χριστίνα μου, εύχομαι τούτη συνεργασία μας να συνεχιστεί και να έχουμε πάντα επιτυχίες και νίκες. Άτε, λοιπόν, στην υγειά μας, συγγνώμη και ξίασα. Πρέπει να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μου που μας βοηθήσαν στο άνοιγμα του γραφείου που ξεκινήσαμε σήμερα με τα στοιχήματα. Καθώς επίσης
και εσάς όλους τους Φίλιππους που ήρθετε να γιορτάσετε μαζί μας τούτην την νίκη και τούτην την επιτυχία. Λοιπόν, πάντα επιτυχίες και καλά κέρτη! Καλά κέρτη! Καλά κέρτη! Πάντα επιτυχίες! Λοιπόν, τα πολλά λόγια φτώσια. Μαργαρίτα μου, άτε. Η Μάρκα λέτε λοιπόν στο τραγούδι. Μπράβο. Ευχαριστώ πολλά. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Πάμε, μαέστρο. Πώς θυμάμαι εκείνο το βράδυ που σε είδα για πρώτη φορά και τα μάτια σου μες στο σκοτάδι με κοιτάξαν τρυφερά. Από τότε τα βλέπω μπροστά μου με το βλέμμα του στο φλογερό. Τα θωρώ και να βρω ησυχία δεν μπορώ. Τα δικά σου τα μάτια έχω στην καρδιά μου βαθιά καρφωθεί. Στα δικά σου τα μάτια έχουν τα δικά μου γλυκά σκλαβωθεί. Να τα βλέπω δεν χορταίνω και με κάνουν και πεθαίνω. Τα δικά σου τα μάτια έχω στην καρδιά μου βαθιά καρφωθεί. Πώς ζηλεύω σαν άλλον κοιτάζω και του ρίχνουν κρυφές αϊτιές. Μαχαιριές δυνατές που με σφάζουν είναι εκείνες οι ματιές. Μέρα νύχτα τα βλέπω μπροστά μου, όπου πάω και όπου σταθώ. Θα χαθώ, θα χαθώ και γι' αυτά θα τρελαθώ. Τα δικά σου τα μάτια έχω στην καρδιά μου βαθιά καρφωθεί. Στα δικά σου τα μάτια έχουν τα δικά μου γλυκά σκλαβωθεί. Τα δικά σου τα μάτια έχω στην καρδιά μου βαθιά καρφωθεί. Στα δικά σου τα μάτια έχουν τα δικά μου γλυκά σκλαβωθεί. Να τα βλέπω δεν χορταίνω και με κάνουν και πεθαίνω. Τα δικά σου τα μάτια έχουν στην καρδιά μου βαθιά καρφωθεί. Εσύ!
Γιατί εσύ τη χάνεις. Ποιος έτσι Άντε, Αλεξάνδρα, δε πλώσει ώρα τα γέρημα, κάθομαι πάση στα κάρβουνα. Εν έπια συνούλα, όπως θέλω, αρκάσαμε. Δεν θα επιμένω άλλον, Πετρή. Το παρακάλεσα σε και την άλλη φορά, αν και είναι σωστό για σένα. Μεν το βαστάγνεις, να πρέπει να με βασανιούμαστε ένα άλλο. Έφυγε τουλάχιστον. Ναι, που κοντά μου έφυγε, άμα με κούντισε, άμα... Άμα αν έφυγε έξω, δεν ξέρω. Σκέφτηκα να την διώξω, να την κάνω να πονήσει και πολλά άλλα. Άμα όχι να την σκοτώσουμε. Πήγε κάτι στραβά. Ανάτσε, Μάντα. Ενώφυσα, ποιος μου φάτσισε. Ο Καραγιώργης. Κυρία Χριστίνα! Κυρία Χριστίνα! Από Δημήτρη, δεν μου γίνει. Ζα πάρω μας, κυρία Χριστίνα. Επισαντζέψα μας τους. Απαναγία μου!